Δύο σχόλια θα κάνω μόνο, θα είμαι πολύ σύντομη. Το ένα θα είναι για το επίδομα γέννησης παιδιού. Ένα επίδομα στη λογική της ανακύκλωσης της φτώχειας, κατά τη γνώμη μας. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν νέα ζευγάρια που ονειρεύονται μία ζωή η οποία θα είναι βασισμένη σε ευκαιριακά επιδόματα. Με τέτοιου τύπου γενεοδορίες δεν νομίζω ότι μπορούν να διαχειριστούν αυτά όλα τα αποτελέσματα μιας χρόνιας αντιλαϊκής πολιτικής, ούτε δημιουργούνται στους νέους ανθρώπους οι ψευδεστήσεις και οι προσδοκίες ότι όλα αυτά θα τους ανοίξουν καλύτερους δρόμους, θα δημιουργήσουν μια καλύτερη ζωή στο πλαίσιο της συγκεκριμένης, σε εισαγωγικά, ανάπτυξης. Με τα κύματα της ακρίβειας και σε προϊόντα για τη φροντίδα του μωρού, με την εμπορευματοποίηση της μευτικής περίθαλψης, και εννοώ δηλαδή το όλα όσα έχουν να κάνουν με τον προγεννητικό έλεγχο, με τον τοκετό κλπ., οι όποιες αυξήσεις δίνονται είναι μία σταγόνα στον ωκεανό της ανασφάλειας των νέων ζευγαριών. Όσοι πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ ξέρουν πολύ καλά πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί αυτό το πολυσυζητημένο πανάκριβο βρεφικό γάλα, οι πάνες και όλα όσα χρειάζεται ένα μωρό για να μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά. Και όταν ο ένας στους 5 πολίτες αμείβεται με πολύ χαμηλότερα από τον κατώτατο μισθό. Άρα λοιπόν, όταν ο μισθός καλύπτει μόνο το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, καταλαβαίνουμε τι ακριβώς αντίκτυπο έχουν αυτού του τύπου οι αυξήσεις, αυτού του τύπου οι γενεοδορίες. Και δύο κουβέντες για τις κοινωνικές κατοικίες, που πρόκειται για με την ονομασία του προγράμματος Εστία, που αφορούσε τη στέγαση μεταναστών σε πρόγραμμα κάλυψη. Οι κατοικίες που διέμεναν μετανάστες προορίζονται τώρα για ευπαθείς ομάδες και δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με τον ηλικιακό περιορισμό 24 έως 35 ετών, λες και οι άλλες ηλικίες δεν έχουν στεγαστικές ανάγκες, ενώ ουδείς γνωρίζει τι θα γίνει με τους μετανάστες. Η κυβέρνηση πουλάει, υποτίθεται, στεγαστική πολιτική και παρουσιάζει λύσεις για το οξυμένο στεγαστικό πρόβλημα, προσφέροντας στην ουσία, για ξεκοκάλισμα, πέρα από τα κίνητα του ΟΑΕΔ και τα αποθεματικά του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι ο ιδρώτας ακόμα και το αίμα των εργαζομένων. Από το 2012 που καταργήθηκε ο ΟΕΚ, όλες οι κυβερνήσεις, ως και το 2021, συνέχισαν να εισπράττουν κανονικά από τους εργαζόμενους υπέρ του καταργημένου φορέα κάθε χρόνο 380 εκατομμύρια ευρώ. Χώρια βέβαια από την ίσπραξη των δόσεων και των τόκων από τα δάνεια που είχαν δοθεί. Επιπλέον, από το 2021, με νομοθετική διάταξη, τα αποθεματικά μπορούν πια να χρησιμοποιηθούν, όπως λένε σε εισαγωγικά, και σε άλλους αλότριους σκοπούς. Να τελικά που τα σπίτια του κόσμου δεν τα παίρνουν οι κομμουνιστές, αλλά οι τράπεζες, το αστικό κράτος και οι καπιταλιστές. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η στέγη αποτελεί εμπόρευμα και όχι δικαίωμα, και μάλιστα πανάκριβο για τα λαϊκά εισοδήματα που τσάκισαν διαχρονικά με τις πολιτικές τους όλες οι κυβερνήσεις, και τώρα περισσότερο μπροστά στην διατροφική και στην ενεργειακή κρίση. Ακρίβεια. Έτσι, την ώρα που ισχύουν μισθοί φτώχειας για το λαό, εκτινάσεται το κόστος των ενοικίων και της φοιτητικής στέγης, ενώ άλλοι έχουν 40 κίνητα και άλλοι κανένας. Ή όσοι απέκτησαν ένα σπίτι με κόπους και βάσανα, κινδυνεύουν τώρα να το χάσουν με πληστηριασμούς. Όσο περισσότερο όμως εμπορευματοποιείται η στέγη, τόσο διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες και στην ικανοποίηση των αναγκών. Τι να πρωτοαναφέρουμε? Τις τεράστιες ελλείψεις, τις φοιτητικές εστίες, τις χρυσές βίζες, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μαζικές αγορές για αυτή τη χρήση? Τα κυβερνητικά μέτρα και οι προτάσεις των άλλων κομμάτων αποδεικνύονται στην πράξη αναποτελεσματικά και αναποτελεσματικές. Πρόκειται για ημίμετρα και, φυσικά, το σημαντικότερο, δεν θίγουν τις αιτίες. Άλλωστε, είναι και για πολύ λίγους, όπως το πρόγραμμα «Σπίτι μου».
Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι κάλυψη με ευθύνη του κράτους των στεγαστικών αναγκών, με σχεδιασμό, επανασύσταση του ΟΕΚ, αξιοποίηση των αποθεματικών του ΟΕΚ και της ακίνητης περιουσίας του. Να σταματήσει, εννοείται, το έσχος των πληστηριασμών. Πρέπει να διασφαλιστεί η λαϊκή στέγη από το κράτος και για τους νέους, να υπάρξουν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και πάγωμα των ενοικίων. Άλλωστε, για τα εμπορικά μισθώματα υπάρχει πλαφόν στις αυξήσεις. Επίσης, χρειάζονται ανέγερση φοιτητικών εστιών και δωρεάν παραχώρηση στους φοιτητές. Αυτά πολύ πολύ σύντομα.